Μάρκος και Έλενα στην πρώτη τους κοινή συνέντευξη για την Κύπρο τουλάχιστον. Καλώς σας βρήκαμε. Εμείς καλώς σας βρήκαμε. Καλώς μας ήρθατε. Συναντηθήκαμε κάπου ενδιάμεσα, γι' αυτό λέω καλώς σας βρήκαμε. Ναι. Δεν τα καταφέραμε να ήταν στο στούντιο η συνάντηση, οπότε γίνεται εκτός. Δεν πειράζει. Το θέμα ότι έγινε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι που σε βλέπουμε και σε αυτή την υπέροχη κατάσταση λίγο πριν φέρεις στον κόσμο το πλασματάκι σου με το καλό, καλή λευτεριά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου λέμε τόση ώρα, βέβαια, τα φαντάζεσαι, αλλά αν δεν τα ζήσεις, επειδή τόση ώρα μιλάμε και λέμε για το δικό μας το γιο που έχει πάει, έχει κλείσει τα 13 και πάει στα 14, όλες οι εμπειρίες που θα νιώσει όλα αυτά τα χρόνια που θα περάσουμε μεγαλώντας το παιδί. Με τον Μάρκο τα έχουμε πει έτσι ξανά, με την Έλενα είναι η πρώτη φορά που τα λέμε και είναι και η πρώτη φορά που σας έχουμε μαζί σε κοινή συνέντευξη. Οπότε είναι με πολύ μεγάλη μας χαρά και νομίζω ότι και ο κόσμος έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει για εσάς πώς είστε πάνω στη σκηνή, στα παρασκήνια, μπροστά από τις κάμερες, γιατί έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ναι, θα μιλήσει η Έλενα γι' αυτό, γιατί στο θέατρο, πίσω από τη σκηνή και πάνω σκηνή, την αντιμετωπίζω σαν ηθοποιό, ως σκηνοθέτης εγώ, οπότε θα μιλήσει για την εμπειρία της, το πώς είμαι εγώ σαν σκηνοθέτης και σαν συμπροταγωνιστής. Έλενα μου, είναι καλός συμπροταγωνιστής? Καλός είναι, αλλά είναι πάρα πολύ αυστηρός. Και με μένα είναι περισσότερο αυστηρός από ό,τι είναι με τους υπόλοιπους. Άρα δεν την αντιμετωπίζεις το ίδιο? Όχι, δεν με αντιμετωπίζεις το ίδιο. Απλά έχω μια ευκολία παραπάνω σε σχέση με τους άλλους. Έχω και θάρρος παραπάνω. Γιατί... και τα ακούω πρώτη και ακούω και τα περισσότερα. Ναι. Και τα δύο. Και έχω και πολύ περισσότερες απαιτήσεις από την Έλενα, γιατί είναι πολύ ταλαντούχα. Όχι ότι τα άλλα παιδιά δεν είναι, όλοι είναι ταλαντούχοι για να είναι και στις δουλειές που κάνω. Απλά όταν έχεις απαιτήσεις από κάποιον, πρέπει να βγουν αυτά που θέλεις από αυτόν. Άρα προσπαθείς να εκμεύσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα αυτά τα καλά που του έχει δώσει ο Θεός. Και δεν μένουμε μόνο στην ομορφιά, μένουμε και στα εσωτερικά πράγματα που υπάρχουν και θέλω κάποια στιγμή να τα ανακαλύψεις και η ίδια και να τα βγάλεις σκηνή. Λοιπόν, για πες τώρα, σαν συμπροταγωνιστής πάνω σκηνή, πώς είναι? Περίμενε, γιατί μου έχεις δώσει τώρα μια καταπληκτική ερώτηση. Πιστεύεις δηλαδή ότι η ίδια δεν έχει ανακαλύψει ακόμη τα εσωτερικά της χαρίσματα? Εσωτερικά χαρίσματα έχει πάρα πολλά, μιλάω πάντα υποκριτικά. Είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός, όπως είπα, αλλά συνήθως οι όμορφες γυναίκες στο θέατρο παίζουν αυτό που έχουν εξωτερικά, αυτό του ζητείτε να κάνουν, πάντα την ωραία κοπέλα. Εγώ τη ζητάω να βγάλει και τα κωμικά στοιχεία, που είναι πάρα πολλά, γιατί έχει πάρα πολύ χιούμορ. Η ίδια κάνει πολύ χιούμορ, εμείς γελάμε πάρα πολύ στο σπίτι και στο θέατρο, οι συνάδελφοι και εγώ, αλλά έχει και αντίληψη χιούμορ φοβερή, άρα μπορεί να καταλάβει και το αστείο που μπορεί να λέω εγώ ή κάποιος άλλος συνάδελφος. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορεί να μην τα έχει δουλέψει αυτά τα χρόνια, σαν πολύ ωραία γυναίκα που είναι, άρα εγώ προσπαθώ να τις τα βγάλω και βλέπω ότι ο κόσμος γελάει με αυτά και ειδικά σε αυτή την παράσταση έχει στιγμές που κάθε μέρα λέει και καινούργια αστεία δικά της. Της έχω επιτρέψει ένα... μονόλεπτο. Ένα σου έχει δώσει χώρο. Ναι, αλλά μας εκπλήσει κάθε φορά, γιατί κάθε και βρίσκει αστεία, τα οποία βέβαια λέει πάνω σκηνή και αντιδρούμε ανάλογα. Ή γελάμε ή θέλουμε να βάλουμε τα κλάματα. Το θέμα είναι ότι αυτή η διαδικασία αρέσει στον κόσμο και γι' αυτό της το έχω επιτρέψει. Έλενα μου, εσύ είχες τους ενδιασμούς όταν θα δουλεύατε πρώτη φορά μαζί ενώ ήσασταν ζευγάρι? Δεν ήμασταν ζευγάρι όταν πρώτο δουλέψαμε. Ναι, ενώ μετά, όταν θα ερχόταν η πρώτη δουλειά, όταν ξεκινήσατε πια και ήσασταν μαζί. Ήμασταν ούτως ή άλλως μαζί, δουλεύαμε μαζί και κατόπιν γίναμε ζευγάρι, οπότε δεν τέθηκε θέμα. Ενδιασμούς είχαμε στο να γίνουμε ζευγάρι αφού δουλεύαμε μαζί. Σωστό. Δεν είχε τεθεί θέμα το αν θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ή θα σταματήσουμε επειδή ήμασταν ζευγάρι. Ήρθαν όλα, νομίζω, τη σωστή στιγμή. Το καθένα και γι' αυτό και δεν μας δυσκόλεψαν καθόλου. Mm-hmm. Αλλά έχουμε διαφορετικούς ρόλους στο σπίτι, διαφορετικούς ρόλους στη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή στο θέατρο ο καθένας έχει το καμαρίνι του, έχει τις προσωπικές του επαφές με τους υπόλοιπους ηθοποιούς, χορευτές, η Έλενα χορεύτριες, εγώ. Θέλω να πω, δεν είμαστε... Ξέρεις, δεν φεύγουμε από το σπίτι, από ένα κοινό μέρος που ζούμε, να πάμε σε ένα άλλο καμαρίνι κοινό και να είμαστε πάλι ο ένας δίπλα στον άλλον και να λέμε τα δικά μας, τα ίδια και τα ίδια. Ο καθένας έχει το χώρο του στο θέατρο, αισθάνεται την αυτονομία του, την έχει δηλαδή, βάφεται, ετοιμάζεται, κάνει τις δικές του σκέψεις, τη δικιά του προετοιμασία, κάνει τις δικές του παρέες με τα υπόλοιπα μέλη του θεάσου. Οπότε εκεί είναι τελείως διαφορετική όλη η συγκατοίκηση, θα το πω σε εισαγωγικά. Άρα έχουμε στιγμές δηλαδή, που είναι διαφορετικές στο σπίτι μας, διαφορετικές στο θέατρο. Δηλαδή στα νούμερα συναντιόμαστε στην επιθεώρηση, ας πούμε, την ώρα που είναι να παίξουμε μαζί, γιατί ο καθένας ετοιμάζεται μόνος του και σε διαφορετικό χρόνο.
και κάνουμε την πλάκα μας πάνω στη σκηνή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι διαδικασία κατάρρευση. Είναι σαν να είμαστε, αν ήμασταν σε ένα άλλο χώρο, ας πούμε, θα ήμασταν σε δύο διαφορετικά γραφεία στην ίδια εταιρεία. Κατάλαβα. Είναι αυτό το πράγμα. Κατάλαβα. Και απλά θα συναντιόμαστε στο διάδρομο, θα υπήρχε αυτό το φλερ που υπάρχει πάντα μεταξύ μας. Θα πήγαινα εγώ, πώς θα μου πει τώρα να δουλέψω πάνω από το κομπιούτερ μου. Εκείνη θα μου στείλε mail μέσα από το κομπιούτερ της. Κατάλαβες τώρα. Άλλο σενάριο. Άλλο σενάριο, ναι, ναι. Έλενα μου, εσύ του ασκείς κριτική σε αυτά που γράφεις, το πώς παίζει. Και πολύ αυστηρή. Πάρα πολύ αυστηρή, νομίζω. Αλλά το κάνω γιατί θεωρώ ότι είναι η υποχρέωσή μου να του πω αυτά που εγώ σκέφτομαι, τα οποία μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να είναι και λάθος, θα το κρίνει εκείνος. Τα περισσότερα είναι λάθος. Θα το αξιολογήσει εκείνος, είναι σίγουρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να του το πω και σίγουρα τα πιο σκληρά πράγματα πρέπει να τα ακούει από μένα, θεωρώντας ότι είμαι και ο μόνος άνθρωπος που, αν του πω την αλήθεια, έχω μόνο να κερδίσω από αυτόν και να μην χάσω. Δηλαδή, δεν έχω κανένα όφελος σαν ηθοποιός. Δεν είμαι εκεί για να πάρω μια δουλειά, να του πω κάτι καλό, για να κερδίσω μια δουλειά. Οπότε του λέω αυτό ακριβώς που συμβαίνει, μη έχοντας να χάσω τίποτα, παρά μόνο έχοντας να κερδίσω κάτι καλό για την οικογένειά μου. Βέβαια, και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριό της, γι' αυτό είναι και η πρώτη που διαβάζει αυτά που γράφω, αλλά πρέπει να τη δεις όταν τα διαβάζει. Έχει ένα μολύβι και λέει αυτό φεύγει. Αυτό φεύγει. Το μολύβι είναι από την αρχή στο χέρι της, ναι, σίγουρα ξέρω, θα φύγει κάτι. Τη λέω περίμενε, κάτσε, κοίτα, σε κάποια που έχω και εγώ ενδιασμούς τα βγάζω, λέω, αφού δεν άρεσαν και στην Έλληνα και το άρεσαν σε εισαγωγικά, γιατί σου λέω εντάξει, όταν γράψεις ένα κείμενο χιουμοριστικό θες να γράψεις αστεία να αρέσει τον κόσμο, αλλά κάποια που και εγώ είναι διφορούμενα τα βγάζω. Κάποια άλλα τη λέω όχι, αυτό το πιστεύω και τέτοια. Και ξεκινάμε την παράσταση και το κάνω και γίνεται χάμος από κάτω. Και τι κάνω πάνω στη σκηνή. Τη λέω, είδες που το είδες. Ναι. Ναι, εγώ το κάνω με έναν τρόπο. Λέω φεύγει, αυτό τελείωσε. Δεν υπάρχει. Το ξεχνάς. Ναι. Αλλά εντάξει, όχι. Πραγματικά, όπως είπα και εμένα, έχει αντίληψη του χιούμορ. Ξέρει και μετά από τόσα χρόνια σε τι κόσμο απευθυνόμαστε. Οπότε μπορεί να καταλάβει αν κάποιο αστείο πιάσει από την αρχή, αν θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί κλπ. Αλλά υπάρχει αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και ξέρω, όπως είπε και η ίδια, ότι το κάνει για καλό και της δουλειάς και δικό μου. Άρα υπάρχει έτσι αυτή η ωραία συνεργασία. Πέρα από το θέατρο, είχατε δουλέψει μαζί και τηλεοπτικά. Πιστεύετε ότι η περίοδος που ζευγάρια παρουσίαζαν μαζί εκπομπές ήταν μία μόδα η οποία έχει περάσει ή σας δυσκόλεψε, σας ιδιαίτερα, σας προκάλεσε οποιαδήποτε? Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό έγινε από μόδα. Όχι δεν... το δικό σας, γενικότερα. Όχι, γενικότερα. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα μόδας. Απλώς έτυχε κάποιοι άνθρωποι που ήταν μαζί να τους προταθεί να κάνουν μια πρωινή εκπομπή, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, μια πρωινή εκπομπή, αλλά όχι από μόδα. Δηλαδή νομίζω, δεν είμαι μες στο μυαλό των ηθινόντων, αλλά νομίζω ότι αυτό που είχαν στο κεφάλι τους ήταν να βρουν δύο ανθρώπους που να μπορούν να ταιριάξει η χημεία τους. Mm. Αυτό σαφέστατα είναι πιο εύκολο σε δύο ανθρώπους που ζουν μαζί, που είναι όλη μέρα μαζί, που έχουν κοινούς κώδικες, που αντιλαμβάνονται ο ένας τον άλλον σε χρόνο ντετέ. Και κάνουν και την ίδια δουλειά. Ναι, και κάνουν και την ίδια δουλειά. Εμάς βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό. Εμείς δεν πήγαμε σε ζευγάρι εκεί, έγινε υπόταση σε μένα από το Μέγα και όταν μου ζήτησαν να προτείνω κάποιους συνεργάτες, μέσα σε αυτούς που πρότεινα και η Έλληνα. Βέβαια πήγε, μίλησε με τους υπεύθυνους του καναλιού, εντυπωσιάστηκαν από ό,τι μου είπανε, με την οξυδέργειά της, το μυαλό της, την αντίληψή της, το λέγεν της. Και έτσι ήταν η Έλληνα στην εκπομπή, ούτε επιβλήθηκε ποτέ από κανέναν και δεν απολογούμε, το λέω τώρα γιατί είναι αλήθεια και γι' αυτό και στην εκπομπή ποτέ δεν βγήκαμε σαν ζευγάρι να παρουσιάσουμε μια πρωινή εκπομπή. Mm-hmm. Ο καθένας είχε τον ρόλο του εκεί, υπήρχε παρουσιαστής και υπήρχαν οι υπόλοιποι συνεργάτες που μέσα σε αυτούς ήταν και η Έλληνα. Και νομίζω εξέπληξε πολλούς γιατί ήταν κάτι στο οποίο δεν την είχαν δει, δεν την περίμεναν και ήταν και πολύ χρήσιμο εργαλείο γιατί οτιδήποτε θέλαμε να περάσουμε που ερχόταν εκείνη τη στιγμή, εννοούμε ένα φάξ, το μάθαινε αμέσως λόγω της εμπειρίας της όλα αυτά τα χρόνια και στη τηλεόραση και στο θέατρο και μας ξελάσπωνε γιατί λέγαμε ποιος θα το πει αυτό, η Τσαβαλιά. Κατευθείαν, κατευθείαν. Και το φωτογράφιζε, παπ, και το έλεγε, έβαζε και τα δικά της και πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι εμπειρία, μια πολύ ωραία συνεργασία το πρωινό του Μέγκα. Άλλαξε η ζωή σας εκείνο το διάστημα? Η τηλεόραση είναι πολύ διαφορετική από το θέατρο.
περιμένεις το επόμενο πρωί, θα πάρεις τα νούμερα τηλεθέασης, ο ανταγωνισμός. Λίγο μπορεί να μπει σε ένα άγχος χωρίς να το καταλάβεις. Δεν είναι πολύ διαφορετική από το θέατρο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Στην τηλεόραση περιμένεις το επόμενο πρωί να πάρεις τα νούμερα τηλεθέασης. Στο θέατρο περιμένεις το βράδυ να δεις τα εισιτήρια που έκανες. Ναι, αλλά σε διακόπτω στο θέατρο, βλέπεις τα δικά σου εισιτήρια και δεν μαθαίνεις αμέσως τι γίνεται στα άλλα θέατρα. Ούτε συναγωνίζει με κάποιον. Λες αυτό κάνω, δόξα τω Θεώ, πάει καλά. Αυτό που λέει Χριστιανό, ότι στη τηλεόραση υπάρχουν αμέσως τα νούμερα στα άλλα προϊόντα που είναι την ίδια ώρα και αρχίζει και μια παραφιλολογία γενικά από όλα τα άλλα μέσα. Άλλο, ότι αρχίζει η παραφιλολογία των άλλων μέσων είναι άλλο θέμα, αλλά εσύ ό,τι κάνεις στο θέατρο κάνεις και στη τηλεόραση. Κάνεις κάτι που εύχεσαι να πάει καλά, που θέλεις να αρέσει, θέλει να έχει ανταπόκριση στο κοινό. Κατάλαβα ποιος κρατάει τις ισορροπίες. Δεν ήμασταν νουμεράκιδες, δηλαδή εμείς κάναμε αυτό που αισθανόμασταν ότι πρέπει να κάνουμε, το κάναμε όλοι μας στην αγάπη και δεν μας ενδιαφέραν τα νούμερα, όχι ότι δεν τα ακούς ή τα περνάς στον ντούκο, που δόξα τω Θεώ και τα νούμερα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά νομίζω αυτό θέλει να πει, ότι δεν ήμασταν εκεί για να δούμε τι νούμερα κάνουμε και να ζούμε σε αυτόν τον πυρετό. Με τα νούμερα. Εμείς κάναμε αυτό που ξέραμε να κάνουμε, αυτό που μας ζητήθηκε να κάνουμε, όσο καλύτερα μπορούσαμε. Και ευτυχώς και τα νούμερα μας δικαίωσαν. Από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι απόλυτα, αλλά δεν παίζει ρόλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Έλληνα κρατούσε τις ισορροπίες. Γιατί μέσα σε μια εκπομπή και πόσο μάλλον όπως λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά, υπάρχει και ο περίγυρος της εκπομπής. Υπάρχει μια τεράστια ομάδα, η οποία λίγο να σου πει κάτι ο ένας, λίγο να σου πει κάτι ο άλλος, μπορεί να σε αγχώσουν και χωρίς να το θέλουν και χωρίς να το θέλεις. Οπότε νομίζω ότι από αυτά που μας έχετε πει, η Έλληνα κρατούσε λίγο τις ισορροπίες. Η Έλληνα γενικά κρατάει τις ισορροπίες σε όλη μας τη ζωή. Στην οικογένειά μας. Είναι ο άνθρωπος, γι' αυτό και ο Χάρης θέλω να πω είναι μαζί μου, ο κολλητός μου, με την έννοια τι θα κάνουμε για να αποφύγουμε ναι, τη μαμά στην, πώς να το πω τώρα. Θέλω να πω ότι μη συμμαχούμε εναντίον της μαμάς, γιατί είναι πιο αυστηρή μες στο σπίτι και πιο οργανωτική έτσι κι αλλιώς, αλλά γενικά και είναι και σε σχέση με το Χάρη. Εγώ αυτό που ήθελα να πω και πριν και που μου δίνεις την αφορμή τώρα πάλι που δεν με κάλυψε απόλυτα ο Μάρκος είναι ότι όλα αυτά που βιώσαμε στην τηλεόραση σε μία άλλη μορφή τα βιώνουμε στο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόν τον περίγυρο που εσύ περιγράφεις τώρα υπάρχει και στο θέατρο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μόνο στην τηλεόραση. Με μία άλλη μορφή. Αυτό που έλεγα πριν για τα νούμερα τηλεθέασης υπάρχει και στο θέατρο με τη μορφή των εισιτηρίων. Ο απέναντι που θα έχεις και που θα κάνει κάτι ίδιο ή παρεμφερές με σένα, υπάρχει και στο θέατρο, δεν υπάρχει μόνο στην τηλεόραση. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάτι εντελώς άγνωστο, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Mm-hmm. Αυτό που δεν υπάρχει στο θέατρο σε σχέση με την τηλεόραση είναι αυτή όλη η παραφιλολογία που συμβαίνει γιατί σήκωσες το ποτήρι με το αριστερό χέρι και δεν το σήκωσες με το δεξί και κάτι σημαίνει. Και κοίταξες απέναντι τον άλλον με σκοπό. Δεν υπάρχει. Όλα τα υπόλοιπα διαφορετικά μεν, αλλά υπάρχουν. Πάλι θέλω να πω ότι αυτό που θα συμβούμε με την Χριστιανή ότι γενικά είναι πιο άγρια στη τηλεόραση και ότι γενικά εμείς είχαμε ζήσει, δεν βγήκαμε στην τηλεόραση ξαφνικά να κάνουμε ένα πρωινό, δεν ήρθαμε από το πουθενά. Είχαμε ζήσει όλη αυτή την εμπειρία μέσα από το θέατρο και την αγάπη του κόσμου και την επικοινωνία με τον κόσμο. Ήταν κάτι που είχαμε ξανακάνει. Απλά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα τηλεόρασης και θέατρου. Αυτή την παραφιλολογία που έχει περιγράψει η Έλληνα, θεωρείτε ότι μπορέσατε να την διαχειριστείτε σωστά ή ήταν κάτι το οποίο σας είχε επηρεάσει κάποια στιγμή? Όχι, να μας έχει επηρεάσει, δεν μας έχει επηρεάσει, ευτυχώς για μας. Απλώς ήταν κάτι που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο και επειδή θεωρώ ότι δεν είμαστε άνθρωποι που δίνουμε δικαιώματα, μπορώ να σου πω ότι εμένα με σόκαρε κιόλας, δηλαδή από το με εξέπληξε μέχρι το με σόκαρε κάποιες φορές. Δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα για να γίνεται όλο αυτό το μπουρου 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 γύρω γύρω. Απ' την άλλη, εμείς είμαστε και άνθρωποι που είμαστε ειλικρινείς, ό,τι σκεφτόμαστε το λέμε και όταν μας βάζουν ένα μικρόφωνο μπροστά και από σεβασμό στον δημοσιογράφο που μας το βάζει, απαντάμε σε ό,τι και να μας ρωτήσουν. Εκεί μπορεί να πέσαμε σε παγίδες, όχι να είπαμε κάποια πράγματα που δεν έπρεπε, απλά ήμασταν τόσο ειλικρινείς και μιλάγαμε και σε όλους, που αυτό στη τηλεόραση από ό,τι καταλάβαμε. Το έχετε πληρώσει. Μπορεί και να μην χρειάζεται. Είναι κάποιοι που κάνουν αυτό που κάνουν, δεν μιλάνε σε κανέναν, ακούνε διάφορα, δεν απαντάνε
και τελειώνει και η ιστορία. Εμείς επειδή είμαστε σαν άνθρωποι έτσι, οτιδήποτε έχουμε, οποιονδήποτε, το λύνουμε, αν έχουμε, γιατί δεν έχουμε και με κανέναν τίποτα, το λύνουμε και επειδή δεχόμασταν μόνο επιθέσεις, δεν προκαλέσαμε κανέναν, ναι. Γενικά δεν ανοίγαμε μέτωπα και δεν μας ενδιαφέρει. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Όπως είπα και πριν, κάναμε αυτό που κάναμε με πολύ αγάπη για τον κόσμο που μας έβλεπε και τα πρωινά και ήθελε μια παρέα διαφορετικού τύπου από τις άλλες που υπήρχαν και αυτό κάναμε. Απλά δεχόμασταν από παντού επιθέσεις. Όχι, απλώς νομίζω ότι πια, εάν κάποιος θέλει να πει κάτι εναντίον σου, σίγουρα θα βρει κάτι να το πει. Δηλαδή, μιλάς σε όλους, σου λένε γίνεσαι μαϊντανός. Δεν μιλάς σε κανέναν, είναι σνόμπ, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους πετύχεις και πουθενά. Σίγουρα, άμα θέλει κάποιος να πει κάτι για σένα, θα βρει κάτι να πει. Και σίγουρα δεν γίνεται από τον κόσμο αυτό στον οποίο απευθυνόμαστε. Ο κόσμος μας αγαπάει, όχι μόνο εμάς, γενικά τους ανθρώπους που βγαίνουν στη τηλεόραση. Ο καθένας έχει το δικό του πρόσωπο με το οποίο ταυτίζεται, αγαπάει. Σίγουρα αυτό το κάνουν συγκεκριμένα άτομα που το ξέρουμε ότι το κάνουν για να υπάρχουν αυτή τη τηλεόραση μέσω άλλων. Χρόνια γίνεται αυτό στη τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί, σημαντικό είναι να υπάρχει στην τηλεόραση για αυτό που εσύ κάνεις, για αυτό που εσύ δημιουργείς και προβάλλεις, όχι να υπάρχεις μέσω άλλων. Η αναφορά στο όνομά μου ή στις Έλληνας για να γίνει μετά ντόρος με την απάντηση που θα δώσουμε, έχει ξεπεραστεί, έχει τελειώσει και νομίζω ότι και ο κόσμος το έχει καταλάβει, γιατί είναι συγκεκριμένα άτομα που κάνουν μόνο αυτό και προσπαθούν, γιατί δεν νομίζω ότι επιβιώνουν, μέσα από αυτό. Ρίχνοντας λάσπη σε άλλους και περιμένοντας την απάντηση από αυτούς τους άλλους που κάτι είναι για τον κόσμο, κάτι σημαίνουν, γι' αυτό και υπάρχουν τόσα χρόνια με τη δουλειά τους, αλλά είναι κάτι που δεν μας αφορά, ποτέ δεν μας αφορούσε. Και γι' αυτό και δεν μένουμε στάσιμοι. Εμείς προχωράμε, κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε και δόξα τω Θεώ είναι πάρα πολλά και δόξα τω Θεώ έχουν και ανταπόκριση από τον κόσμο. Μάλιστα. Πολλά και ενδιαφέροντα. Πάρα πολλά. Αποκλειστικά ειλικρινής και οι δύο. Ναι. Αυτό που κρατάμε είναι νομίζω αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον στους περισσότερους. Μίλησαν για την τηλεοπτική του συνεργασία, ότι όταν του έγινε η πρόταση από το ΜΕΚΑ τότε για το πρωινό, ήταν μόνο ο Μάρκος Σεφερλής. Η Χριστιανά τον ρώτησε αν ήταν μόδα, εν πάση περιπτώσει τότε, ζευγάρια στη ζωή να ήταν και τηλεοπτικά, και λέει ότι αυτό δεν το ήξερα. Η πρόταση έγινε αποκλειστικά στο Σεφερλή και εκείνος έδωσε σαν πρόταση τη γυναίκα του. Και μίλησαν βέβαια και όλα για τα διάφορα πράγματα τα οποία συνέβησαν και για το ότι ο κόσμος, οι καλοθελητές είναι παντού, ό,τι και να κάνεις. Για τη συνεργασία τους, αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι πάντα ο ένας από τους δύο θα υπερισχύει και σε αυτή την περίπτωση είναι η Έλενα, γιατί αυτή είναι που κρατάει τις ισορροπίες. Εμένα μου έκανε εντύπωση που είπαν ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή κριτής του Μάρκου όσον αφορά και αυτά που γράφει, αλλά και ο ίδιος εκείνη. Ναι. Εννοείται ότι έτσι συμβαίνει, παιδιά. Το έτερο σου ή μισή είναι εκείνο που να σου πει την πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί οι φίλοι σου, γνωστοί σου, να σου πούν. Και να μην ήσουν και πάρα πολύ καλό, να σου πούν ήσουν τέλειο. Θα να σου πούν, μα έξει, πρόσεξε το τούτο, δεν μου άρεσε το πράγμα που έκαμε. Ενώ ο δικό σου άνθρωπο, να σου το πει χωρίς περιστροφές, χωρίς να σκεφτεί ή να θέλει να σου χαϊδέψει αυκιά σου ή οτιδήποτε. Μπάμπα στην Κελένα, δεν υπάρχει θέμα. Αν θέλει το καλό σου και αν είναι όντως ερωτημένος μαζί σου. Κάτι άλλο, Λουί μου, θα διαφωνήσω, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη, εν πάση περιπτώσει, το ότι ενώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που κάνει τηλεόραση και δεν τον ενδιαφέρουν τα νούμερα. Αυτό δεν το πιστεύω. Συμφωνώ, είπα το εγώ στη συνέντευξή μου. Ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που είναι μέσα στο αυτόν τον χώρο και δεν κοιτάζει τα νούμερα. Καταρχάς, τα νούμερα είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στο να δεις και τι τραβά και τι δεν τραβά σε μια εκπομπή. Γιατί εντάξει, ο κόσμος μπορεί να μην δεν γνωρίζει ακριβώς τις κατηγορίες, τις υποκατηγορίες, ότι έρχονται τα νούμερα ανά λεπτό. Άρα να πάσα στιγμή ξέρεις ότι ζήντο πεντάλεπτο που έπαιζε το νούμερο σου, είχα τούν το θέμα. Εάν το επαναλάβεις και ξαναπέσει, ξέρεις ότι πλέον δεν τραβάζουν το πράγμα, δεν αρέσκεις στον κόσμο, άρα πρέπει κάτι να κάνεις. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τα νούμερα τηλεθέασης για εκείνους που δουλεύουν στην τηλεόραση. Ασχέτως το ότι έντια prestige, πολλά είναι πράγματα. Είναι και ο ανταγωνισμός, αλλά ο όμορφος ανταγωνισμός, ναι, που σε κάνει να γίνεσαι ακόμη καλύτερος, ναι, να διορθώνεσαι, να οριμάζεις μέσα σε οποιοδήποτε πλαίσιο βρίσκεσαι στην τηλεόραση. Το θεωρώ ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν ασχολείται με τα νούμερα. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε τώρα το δεύτερο μέρος της συνέντευξης.
και θα επανέλθουμε να παίξουμε και με τον κόσμο. Οπότε μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο εσείς, οι φίλοι τηλεθεατές, για να βγείτε στον αέρα να παίξετε μαζί μας. Με την Ιωάννα. Ο γιος σας κάνει ερωτήσεις έτσι, για αυτά που μπορεί να ακούει για σας, κάτι να του έχουν πει στο σχολείο, κάτι να έχει πέσει στην αντίληψή του. Από αυτή την παραφιλολογία όλοι σας έχει κάνει ερωτήσεις. Το πρόβλημα του Χάρη είναι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την οικογένειά μας. Δηλαδή δεν τον απασχολεί καθόλου αυτά που λένε επαγγελματικά για μας, για τα επαγγελματικά μας. Τον απασχολεί μόνο σε ό,τι αφορά στην οικογένειά μας, ενώ αυτό που κατά κόρον λέγεται ότι χωρίζουμε, χωρίσαμε, θα χωρίσουμε σε όποιο χρόνο και να το βάλεις, αυτό το ρήμα παίζει. Αυτό τον αγχώνει, τον ενοχλεί, τον αγχώνει, τον προβληματίζει. Όμως να του κάνει εντύπωση, γιατί βλέπει μια οικογένεια, δηλαδή, βλέπει ένα ζευγάρι που είναι με στρέλη χαρά. Σου λέει δεν μπορεί, και ούτε μπορεί να πει το παιδί στη διαδικασία να πει λες να έχουν χωρίσει και το παίζουν τώρα για μένα. Δεν μπαίνει στη διαδικασία, γιατί δεν είμαστε έτσι. Πόσο και να το παίξει σε ένα σπίτι, αν είσαι χωρισμένος παράδειγμα, δεν μπορεί να το ξεγελάσει το παιδί. Και του κάνει εντύπωση αυτό. Για ποιο λόγο γράφονταν αυτά. Το έχουμε εξηγήσει ότι είναι ένα παιχνίδι που οι άνθρωποι που ασχολούνται και εκτίθενται στη τηλεόραση, στο θέατρο, το παιχνίδι αυτό υπάρχει. Οπότε νομίζω το έχει λύσει μέσα, το έχει ξεπεράσει και δεν τον αφορά. Ναι, πριν το λύσει, βέβαια, η ερώτηση που έκανε του Μάρκου, μία από όλες τις φορές που διάβασε κάτι τέτοιο, του λέει: πες μου, γιατί δεν τους κάνεις μήνυση. Έτσι, κατευθείαν. Ναι, μα είναι και είναι λογικό. Πες μου, γιατί δεν τους κάνεις μήνυση. Κάνατε ποτέ, σκεφτείτε. Ναι, έχουμε όχι, δεν έχουμε σκεφτεί, έχουμε κάνει μήνυση. Έχουμε φάει 5 χρόνια στα δικαστήρια, έχουμε δικαιωθεί, έχουμε αποζημιωθεί μην παίρνοντας ποτέ τα χρήματα, τα οποία φυσικά δεν θα τα κρατούσαμε για μας και θα τα δίναμε σε οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει δεν παίζει ρόλο, αλλά γιατί μιλάμε πάντα για περιοδικά εταιρείες, ανθρώπους, φαντάσματα. Οπότε έχουμε δώσει ένα σκασμό λεφτά για να δικαιωθούμε. Και αυτή είναι η εξήγηση που έδωσε στο παιδί. Αυτό... Πληρώσατε κιόλας. Πληρώσαμε κιόλας. Οπότε πώς θα ξανακάνεις μήνυση. Και εκεί νομίζω, ποντάρουν και όλοι αυτοί και στηρίζονται σε αυτό, στο γεγονός ότι σε μια χώρα που δεν υπάρχει, ας πούμε, νομικό πλαίσιο να στηρίξει όλους αυτούς οι οποίοι δέχονται λάσπη καθημερινά από οποιονδήποτε, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς. Καλά, και για άλλους έχουν, έχουν υποθεί τέρατα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται. Τρομάζεις με αυτά που διαβάζεις πια. Πραγματικά. Εντάξει, σαν παιδί, εντάξει, όχι, ευτυχώς. Τώρα το έχει καταλάβει. Δεν κάνει ερωτήσεις. Το έχει. Όταν κάτι το αντιμετωπίζεις μία, δύο, πέντε, στη δέκατη πια λες, εντάξει, το έχω ξαναδεί αυτό το έργο, δεν πειράζει. Ναι. Άστο. Απλά όταν μας πρίζει η Έλληνα μέσα στο σπίτι, λέει παπά, δεν τη χωρίζεις, το γράφουμε που το γράφουμε. Έτσι, θα ησυχάσουμε και οι δύο εδώ πέρα μέσα. Να δικαιωθούν και κάποιοι άλλοι. Να δικαιωθούν και κάποιοι. Είχαν δίκιο. Μέσα στο σπίτι, πώς είστε σαν οικογένεια? Ένα παιδί στην εφηβεία. Και ένα δεύτερο στην και εφηβεία. Και ένα δεύτερο. Εγώ είμαι το παιδί στην εφηβεία. Αυτό είναι η Χριστιανά. Και η Έλενα, η οποία κρατάει τις ισορροπίες και το πρόγραμμα του σπιτιού. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια Έλενα η οποία φωνάζει συνέχεια πάνω κάτω να κάνουμε διάφορα. Ο Χάρης φωνάζει μαμά, μαμά. Η Έλενα τα παίρνει στο κρανίο. Ακούς, μαμά, Έλενα, μαμά, Έλενα. Όχι, σε λέω και μωρό μερικές φορές και με κοροϊδεύει ο Χάρος. Ο Χάρος, Παναγία μου. Και λέω μωρό και φωνάζει και ο Χάρης μωρό. Τι ναι, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η ζωή μας. Εντάξει, περνάμε καλά. Γελάμε πολύ και τώρα με το Χάρη που είναι χιουμορίστας και αυτός, έχει πάρει τη μαμά του, γελάμε ακόμα περισσότερο. Πριν ωραία η συμβίωση γενικά. Είμαστε πολύ καλά. Όλα μας πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, γιατί περάσαμε και δύσκολα. Όπως όλα τα ζευγάρια, νομίζω, όλες οι οικογένειες και σε κάθε τομέα, όχι μόνο στο επάγγελμα το δικό μας και στο χώρο μας. Αλλά τώρα είμαστε ειλικρινά μια ευτυχισμένη οικογένεια και απολαμβάνουμε και τον καρπό των κόπων μας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και έχουμε πονέσει και πολύ και έχουμε τρέξει και πολύ και έχουμε ματώσει και πολύ. Αλλά τώρα νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και δημιουργική και με το Χάρη που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα και μπορούμε και επικοινωνούμε καλύτερα. Ο καθένας με τον τρόπο του, ναι. Δηλαδή τώρα η Έλενα του μιλάει για τις γυναίκες που θα συναντήσει στη ζωή του, εγώ του μιλάω για τις γυναίκες που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ας, εντάξει. Πονεμένη ιστορία, ας το αυτό. Εντάξει, μην μιλάμε ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Είναι ωραία αυτή η επικοινωνία και αυτή η εμπειρία με το παιδί να μεγαλώνει
Εσείς δεν έχετε μόνο να ανησυχήσετε για τη δική σας οικογένεια, γιατί σαν άνθρωποι που προσφέρετε και δουλειά σε πόσες άλλες οικογένειες, σε πόσους άλλους ανθρώπους. Μακάρι να μας αξιώνει πάντα ο Θεός να το κάνουμε. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μεταφέρεται και στο δικό σας το σπίτι. Αναπόφευκτα. Δεν μπορείς να μην το σκέφτεσαι αυτό και να μην έχεις αυτή την ανησυχία ότι έχετε στις πλάτες τις δικές σας άλλα πόσα σπίτια. Αυτό είναι αλήθεια, χωρίς να όμως να το φέρουμε βαρέως. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι πραγματικά και κάθε φορά που κάνουμε και μια δουλειά που απαιτεί και περισσότερους ανθρώπους, χαίρομαι που τους προλαμβάνουμε, χαίρομαι που τους δίνουμε δουλειά. Και είναι και ένας λόγος που πολλές φορές σκέφτομαι να μην κάνω διακοπές, γιατί και μου το λέει και ο κόσμος βέβαια. Πού να κάνεις διακοπές, εσύ έχεις τόσο στην πλάτη σου. Αλλά πραγματικά το λέω με μεγάλη μου χαρά. Χαίρομαι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και τη δύσκολα οικονομική περίοδο της χώρας μας που μπορώ και δίνω δουλειά σε τόσους ανθρώπους που βέβαια την αξίζουν, ούτε χάρη τους κάνω, είναι άνθρωποι, περισσότεροι πολλά χρόνια μαζί μας, αλλά προστίθενται κάθε φορά και καινούργοι και χαίρομαι γιατί και εκείνοι είναι χαρούμενοι, χαμογελαστοί και δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Δηλαδή πραγματικά και είναι και η σχέση μας τέτοια, δεν είναι εργαζόμενο εργοδότη, είναι οικογένεια. Άμα δεις δηλαδή τις ταξιέτρες που έχουμε στο θέατρο χειμώνα καλοκαίρι, μας έχουν σαν παιδιά τους, δηλαδή το πώς μας προσέχουν, το πώς μας φροντίζουν. Είναι σχέση μάνας με παιδιά, αυτό δεν είναι... δείχνει πολλά. Ναι, ναι. Περάσατε πολύ άσχημες οικονομικές καταστάσεις τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Περάσαμε πάρα πολύ στην αρχή. Είναι κάτι που το έχουμε πει πολλές φορές και ίσως είναι και βαρετό να το ακούει κάποιος, γιατί λέμε το ίδιο πράγμα, είναι το ίδιο πράγμα, δεν έχει αλλάξει ποτέ. Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι και ελπίδα αυτό σε πολλούς, είναι... γιατί πολλοί που έχουν ακούσει μας ναι. λένε ότι χάρη σε εσάς παίρνουμε και εμείς κουράγιο και βλέπουμε ότι τα πάντα στη ζωή μπορούν να τραπούν. Ναι, από να έχεις θέληση, να έχεις ναι. αισιοδοξία, αλλά... Και να έχεις και ένα καλό συνέχισε, σύντροφο. Γιατί σε διέκοψα. Και εντάξει, και το έχουμε... καλό σύντροφο. Ναι, αυτό... απλά... καλός σύντροφος. Είναι καλός σύντροφος. Είναι εξαιρετικός σύντροφος. Είναι, ο Μάρκος είναι λίγο διαφορετικός, δεν ξέρω από τους άλλους ανθρώπους, από μένα τουλάχιστον. Έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο να δείχνουμε την αγάπη μας και να στηρίζουμε τον άλλον. Εγώ είμαι πιο εμφανής. Άμα τη εμφανίσεις καταλαβαίνεις ότι ναι, αυτόν τον άνθρωπο τον στηρίζω, το είμαι δίπλα του, είμαι. Ο Μάρκος είναι λίγο πιο εσωτερικός, το εμένα, κάνει με έναν άλλο τρόπο. Και εμένα μόλις με δεις λες, αυτή η γυναίκα τον στηρίζει, δηλαδή έχω αυτή τη σιγουριά της γυναίκας αυτής. Ναι, εγώ δεν είμαι τόσο εκδηλωτικός. Όχι, δεν είναι τόσο, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Είναι με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο. Και είναι τα μειονεκτήματά του, Έλενα μου. Έλα, πες, έχουμε το ένα το μωτό. Αυτό που δεν αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ την αναβλητικότητά του. Δεν το αντέχω αυτό το πράγμα. Εγώ μου λες κάτι τώρα και πρέπει να τελειώσει τώρα αυτή τη στιγμή. Ο Μάρκος του λες κάτι και λέει ναι, εντάξει. Θα γίνει. Ναι, θα το κάνω. Μα τώρα πρέπει να πάρεις αυτόν τη λέει. Ναι, θα το κάνω. Αλλά στο λέει και με τέτοια ολύμπια ηρεμία που μπορεί να σε τρελάνει εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω, παθαίνω. Εντάξει. Έχουμε άλλο. Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εντάξει. Η Έλενα, μειονέκτημα, Μάρκο μου. Το ότι συνέχεια μου τονίζει ότι είμαι αναβλητικός και ότι η Έλενα παρά είναι οργανωτική, είναι το άλλο άκρο. Ενώ εγώ είμαι παρθένος και θα έπρεπε να τα έχω όλα οργανωμένα στην εντέλεια, αφού με κάποιον μίλαγα εδώ με το διευθυντή του ξενοδοχείου και έλεγα, το τρώγαμε χθες και λέω, η Έλενα αυτό το πράγμα, δηλαδή όσο κουρασμένη και να είναι από τη δουλειά, από το χάρι να το ετοιμάσει, θα σηκωθεί, θα πάει να κάνει όλες τις δουλειές, θα πάει να πάρει δώρα για όλους όσοι έχουν γενέθλια, μπορεί σε μια εβδομάδα και μου λέει πρέπει να πάω να πάρω δώρα. Ας το λέω, να έρθει εκείνη η μέρα, αυτό κάνω εγώ. Εγώ μπορώ να πάω το ίδιο πρωί, δεν θα πάω για δώρα. Θα πας στα επόμενα γενέθλια. Ναι, θα του πω να στο φέρω. Όχι, θα στο φέρω, αγόρι μου, μην στεναχωριέσαι. Η Έλενα τα έχει όλα οργανωμένα στο μυαλό της και τα κάνει όλα με απίστευτη σειρά. Δηλαδή όλα, όχι μόνο του σπιτιού, οτιδήποτε. Σημαίνει στη ζωή μας. Και αυτό είναι εκνευριστικό όπως καταλαβαίνεις. Απ' τη μία μ' αρέσει γιατί λέω εντάξει, το έκανες αυτό τώρα μου λέει. Γιατί και εγώ το θυμάμαι. Έχει λίγο γίνει πριν, ήδη. Τώρα μου λέει, τώρα αυτό. Εντάξει, αυτό είναι το ατού της, απλά είναι τελείως κόντρα με μένα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, μειονεκτήματα δεν έχει. Αλλά είναι επίμονη, είναι ξεροκέφαλη, θα το πω. Πώς δεν έχει άλλα. Ναι. Το είπες δύο μαζεμένα. Όχι, αυτό είναι και μειονέκτημα και καλό. Δηλαδή το τι είσαι επίμονη και άμα βάλεις κάτι στο μυαλό ναι, σου. Ναι, άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου πρέπει να το πετύχω. Βέβαια είναι ξεροκέφαλη μια και μιλάμε για το μυαλό της. Γιατί άμα της μπει κάτι και προσπαθεί να της αλλάξεις γνώμη,
δεν τις αλλάζεις με τίποτα. Σου λέει αυτό είναι, μα δεν είναι έτσι, το βλέπεις, όχι αυτό. Έχει. Για ποιους αστείους λόγους τσακώνεστε? Γιατί το κάθε ζευγάρι έχει τους δικούς του σταθερούς αστείους λόγους που ρίχνει ένα καυγά. Σταθερούς? Μπορεί να μην είναι σταθεροί, αλλά είναι σίγουρα αυτό που λέει ο Μάρκος, το ότι εγώ όταν βλέπω κάτι, επειδή έχω προσπαθήσει να το δω από όλες τις πλευρές και να φανταστώ και όλες τις αντιδράσεις των άλλων και το έχω ψάξει πολύ και λέω όχι, είναι αυτό, είναι έτσι, τέλος. Γι' αυτό το πράγμα μπορεί να τσακωθούμε. Γιατί για σου κάτι, λέει δεν μπορεί να είναι. Για κάτι που να έκανε η Έλληνα, ας πούμε, και να της είπα εγώ ότι εκεί νομίζω ότι κάνεις λάθος. Καλά, δεν το ξανακάνω. Μα δεν λέω αυτό. Δεν λέω να μην το ξανακάνεις. Απλά νομίζω εγώ ότι εκεί έκανες λάθος όπως το χειρίστηκες. Δεν μιλάμε τώρα κάτι σημαντικό. Γι' αυτό λέω είναι και ασήμαντο. Και είναι αυτό που λέω ότι τσακώνεται μόνη της. Δεν υπάρχει λόγος να τσακωθούμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει κάτι σοβαρό. Μα όλα τα ασήμαντα αφορμή γίνονται. Εντάξει. Ναι. Από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Γενικά δεν τσακωνόμαστε. Ούτε έχουμε. Εγώ δεν θυμάμαι έτσι κάτι πολύ μεγάλο που να έχουμε τσακωθεί και να έχει κρατήσει μέρες, εβδομάδες. Δηλαδή. Δεν. Και είμαι της άποψης ότι η ζωή είναι ωραία, αλλά είναι και μικρή και πρέπει να τη ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Αυτό το μήνυμα προσπαθώ να μεταφέρω και έξω στον κόσμο που έρχεται και μας βλέπει στις δουλειές μας, αισιοδοξία. Οπότε λέω για ποιο λόγο να χαλάμε έστω και 3 λεπτά από τη ζωή μας να κρατήσουμε μούτρα σε ένα τον άλλον. Αφού μετά από λίγο θα είμαστε μωρό μου. Και το, που βέβαια η Έλληνα το κρατάει κάποιες ώρες, δεν λέω για μέρες. Γυναίκες είμαστε, λίγο να μην το κρατήσουμε. Και πάω και τις κάνω διάφορα. Εγώ τις στέλνω μηνύματα και τέτοια και αμέσως. Εκεί βέβαια αμέσως το ξεχνάει. Δεν είναι. Αλλά ακόμα και τα 5 λεπτά, τα 10 ή μία ώρα που έχει χαθεί έτσι, νομίζω για μένα ότι είναι ανώφελο. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Σήμερα να πούμε ότι θα είστε, ξεκινάτε από σήμερα και είστε στη Λευκωσία. Βεβαίως. Λευκωσία για 4 μέρες μέχρι τη Δευτέρα, 2 παραστάσεις στο θέατρο Στροβόλου. Σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Γενικά εντάξει, την Κύπρο την έχουμε αγαπήσει από την πρώτη χρονιά που ήρθαμε εδώ. Όπως και η Κύπρος μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Και είναι το ραντεβού μας κάθε χρόνο. Με το που τελειώνει το Δελφινάριο, ερχόμαστε εδώ. Οτιδήποτε και άλλο να συμβαίνει γύρω μας, γιατί προτάσεις, δόξα τω Θεώ, έχουμε από πολλές και χώρες, μπορώ να πω, που υπάρχει ελληνισμός. Γιατί έχουμε πάει και στο εξωτερικό, Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, Καναδά. Και ακόμα μας περιμένουν πώς και πώς να ξαναπάμε. Τι ωραίο συνέστημα αυτό. Εντάξει. Λάει πάντα τηλέφωνα καθημερινά πότε θα πάμε στον κόσμο αυτό που είναι τόσο μακριά και θέλει να μας δει. Αλλά πάντα βάζουμε σε πρώτη θέση που έχουμε και στην καρδιά μας την Κύπρο, γιατί και αυτό που γίνεται εδώ είναι απίστευτο, μοναδικό. Ναι, είναι ωραία αυτή η σχέση. Μαθαίνουμε και τα κυπριακά μας, τα βελτιώνουμε, γιατί κάθε φορά εγώ στις παραστάσεις χρησιμοποιώ κυπριακές λέξεις και φράσεις, τις οποίες μετά αποτυπώνω στο μυαλό μου και τις χρησιμοποιώ μια ζωή. Ναι, γιατί όταν λέω ένα αστείο και δεν παίρνω το γέλιο που περιμένω, λέω μάλλον δεν το καταλάβαινα. Και ρωτάω πώς λέγεται αυτό στα κυπριακά, έτσι. Την επόμενη φορά το λέω έτσι και τελείωσε. Αλλά αυτό έχει καταγραφεί στο μυαλό μου και είναι φράση που χρησιμοποιώ και στον δρόμο όταν βλέπω Κύπριους και στην Ελλάδα και εδώ και τους κάνει εντύπωση. Δεν σε φαίνεται που τα ξέρεις. Λέω, είδα χθες να κάνω μια τόκα. Ένας ταξιτζής Κέλλης που μου λέγε, Κέλλης είναι ο φελακρός. Ναι. Μεταφράζει και θα μάθει. Αλλά εντάξει, είναι ωραία αυτή η σχέση που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια και τόσα χρόνια ερχόμασταν λοιπόν εδώ. Δηλαδή, δεν έχουμε κάνει ένα χρόνο έτσι διακοπή. Με την Έλληνα έχει καιρό να παίξετε στην Κύπρο μαζί. Από το 10. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί η Έλληνα ήταν να μην έρθει στην Κύπρο και γενικά στην περιοδία λόγω του Χάρη. Και μάλιστα είναι κάτι που ανακοίνωσα και το είπα και στη Face Κορδά που είχα πάει μια μέρα πριν φύγω για την Κύπρο. Και πέσανε τα μηνύματα βροχή, δεν μπορεί να μας το κάνεις αυτό και σε μένα και στην Έλληνα. Σε θέλουμε στην Κύπρο, σε θέλουμε στην Κρήτη, σε θέλουμε στη Θεσσαλονίκη που ανακοίνωσα ότι θα πάμε. Τι παίρνω το τηλέφωνο. Γιατί πρέπει κάναμε, να έρθεις. Ναι, την Δευτέρα και Τρίτη κάναμε στο θέατρο πρόβες για εσωτερικές αλλαγές, για να αντικατασταθεί τα κομμάτια που έπαιζε, θα τα κάνει άλλη ηθοποιός. Και την παίρνω τηλέφωνο και λέω γίνεται χαμός. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και δεν τη το παθαρτίζει. Λέω τι κάνουμε. Και μου στέλνει μήνυμα. Τι εννοείς? Ήσουν πιο πονηρός. Ναι. Όχι, πάω, πάντα έτσι πάω εγώ. Ναι. Και μου λέει τι εννοείς? Λέω ο κόσμος σε ζητάει να έρθει. Καταλαβαίνω και το Χάρη. Και το θέμα μας όντως είναι ο Χάρης. Μη στεναχωρηθεί ο Χάρης. Το μόνο θέμα μας είναι ο Χάρης. Μην το ρίξει έξω στο σχολείο γιατί παρόλο που είναι αριστούχος, είναι η Έλληνα από πάνω που λέμε δεν το επιτρέπει να παρεκκλίνει. Και με μηνύματα από την πρόβα, τι εννοείς? Λέω μήπως πρέπει να έρθεις γιατί ο κόσμος σε περιμένει, γιατί έχουμε χρόνια να πάμε μαζί στην Κύπρο και εγώ αισθάνομαι καλύτερα να παίζω
με την Έλληνα και κάποια νούμερα που είναι φτιαγμένα και χτισμένα στη σχέση μας και σε αυτή την παράσταση και θέλω να τα παίζουμε μαζί. Πολύ καλή και η ηθοποιός που θα έκανε την αντικατάσταση μέσα από την ομάδα, αλλά η σχέση με την Έλληνα είναι διαφορετική. Εντάξει, η χημία δική σας ναι. Σαφέστατα είναι πολύ και ο κόσμος θέλει να μας βλέπει μαζί και πιστεύω ότι και η φετινή επιτυχία που δεν θεωρείται πια επιτυχία, είναι θρίαμβος. Ένα θέατρο γεμάτο κάθε βράδυ στο Δελφινάριο, που κάθε χρόνο κάνουμε επιτυχία, αλλά αυτό ήταν κάτι ναι. Απροσδόκητο. Πιστεύω ότι οφείλεται και στην Έλληνα και στη σχέση μας πάνω σκηνή και στο ότι βγήκε από στόμα σε στόμα ότι αυτό, όχι, λέω την αλήθεια, ότι αυτό που είδαμε μας άρεσε, περάσαμε καλά, γιατί ένα όνειρό τους που είναι να μας βλέπουν μαζί έγινε πραγματικότητα. Δεν μπορεί να φανταστείς κάθε χρόνο τι μου λέγανε το καλοκαίρι. Στο τέλος που έγραφα, αυτόγραφα και βγάζαμε φωτογραφίες. Γιατί δεν παίζει Έλληνα, λέω πάει διακοπές με το παιδί. Να μην πάει. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ούτε το λέει με κακία. Να μην πάει, να είναι εδώ, θέλουμε να τη δούμε.